Το θέμα της αξιοποίησης του ορυκτού πλούτου από την καναδικών συμφερόντων εταιρεία Eldorado Gold, μητρικής της χρυσορυχία Θράκης ΑΕ, ήταν αυτό που κυριάρχησε στη συνάντηση που είχαν ο Καναδός πρέσβης στην Ελλάδα και ο Δήμαρχος της Αλεξανδρούπολης Βαγγέλης Λαμπάκης. Ο πρέσβης ζήτησε ουσιαστικό και επικοδομητικό διάλογο, τονίζοντας ότι η καναδική κυβέρνηση εγγυάται για τη σοβαρότητα και υπευθυνότητα της εταιρείας, ενώ από την πλευρά του ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης επανέλαβε την άρνησή του για την επένδυση αυτή. Το θέμα της εκμετάλλευσης των κοιτασμάτων χρυσού στην περιοχή του Περάματος στο Δήμο Αλεξανδρούπολης μονοπόλησε τη συζήτηση που είχαν κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους τον Καναδό πρέσβη στην Ελλάδα Ρόμπερτ Πεκ και τον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης Ευάγγελο Λαμπάκη. Ο κ. Πεκ ξεκαθάρισε πως δεν εκπροσωπεί την εταιρεία αλλά την καναδική κυβέρνηση, η οποία και εγγυάται για τη σοβαρότητα, υπευθυνότητα αλλά και την ευαισθησία της Eldorado Gold Corporation, μητρικής της εταιρείας Χρυσορυχία Θράκης ΑΕ, σε θέματα περιβάλλοντος. Από την αρχή ωστόσο της συζήτησης, ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης ήταν ξεκάθαρος. Έχουμε μελέτες οι οποίες αποδεικνύουν την απόλυτη καταστροφή και δεν θέλουμε να συζητάμε παραπάνω. Κουραστήκαμε. Θέλουμε να μας αφήσετε ήσυχους να αναπτύξουμε εδώ τη γεωργία μας, τη κοινοτροφία μας, την ενεργεία μας, τον τουρισμό μας, τα δάση μας, για να μπορέσουμε μέσα από αυτό που γνωρίζουμε εμείς, κρατώντας την καθαρότητα του τόπου μας, να προκόψουμε. Αν πραγματικά εκτιμάτε τον ελληνικό λαό και ιδιαίτερα αυτόν που ανεβαίνει στον χώρο, αφήστε μας ήσυχους, γιατί δεν μπορούμε άλλο. Και να ξέρετε, για να σας τα πω όλα και να τελειώνω, ότι κι αν ακόμα πάρουν άδεια από την Αθήνα, η οποία είναι σύμμαχή σας, η Αθήνα είναι μαζί σας, εάν ακόμα πάρουν άδεια, να ξέρετε ότι εγώ και οι συμπολίτες μας θα πάμε εκεί στο Πέραμα και θα εμποδίζουμε τις μπουλντόζες να σκάψουν το ιερό χώμα μας. Ελπίζει και ελπίζει πραγματικά αυτή εδώ η συνάντηση να είναι η αρχή ενός οικοδομητικού διαλόγου. Πρέπει όμως και εσείς να καταλάβετε πως ήδη η κυβέρνηση έχει πει το ναι, έχει εντάξει μάλιστα το έργο στις επενδύσεις Fast Track και μάλιστα είτε συμφωνείτε είτε όχι, αυτό αποτελεί γεγονός. Λοιπόν, η Αθήνα δεν σκέπτεται το συμφέρον και τη ζωή την ίδια των Θρακιωτών εδώ στη Θράκη. Οι δήμαρχοι της Θράκης γράφουν στα παλαιότερα των υποδημάτων τους τις αποφάσεις της Αθήνας και σηκώνουν τα αεράκι. Εσείς θα πάρετε το χρυσό, τους 450 τόνους και εμείς θα κρατήσουμε το ωκεάνιο. Για ποιο λόγο να το κάνουμε αυτό, όταν έχουμε τη δυνατότητα να αναπτύξουμε και να το κάνουμε. Μπορεί να υπήρξαν κακές πολιτικές, κακές επιλογές, κακή πολιτική στην Ελλάδα τα τελευταία 35 χρόνια, αλλά έχουμε κλίμα, έχουμε θάλασσα, έχουμε ηλία, έχουμε γεωργία, έχουμε κτηνοτροφία, έχουμε ήλιο, έχουμε τη δυνατότητα να αναπτύξουμε εκείνους αληθινά τους τομείς που μπορούμε. Και όταν, κύριε πρέσβη, θα υπάρξει η δυνατότητα να εκμεταλλευτούμε και το χρυσό, γιατί δεν λέμε όχι στην εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου, λέμε ναι στο νατρίου χωράστριο, σε ένα σου άλλα πράγματα που υπάρχουν, στο χαλκό και δεν ξέρω ποιο άλλο. Αλλά σε αυτό που χρειάζεται και άνοση, λέμε απόλυτα όχι. Όταν θα συμβεί και θα μπορούμε να το βγάλουμε το χρυσό μας, εμείς οι Έλληνες, χωρίς κιάνιο, θα το βγάλουμε εμείς για μας. Δεν υπάρχει λόγος τώρα να το δώσουμε σε εσάς.